Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Τετάρτη, 31 Ιανουαρίου του 2024. Δύσκολη μέρα, δύσκολη ημερομηνία. Είναι η μέρα που μας θυμίζει την θυσία, εκτός των άλλων, τη θυσία των τριών ηρώων, του Γιαλοψού, του Βλαχάκου και του Καραθανάση, που έπεσαν με το ελικόπτερο προσπαθώντας να εντοπίσουν κάτι που μας το είχαν δείξει ήδη τα τουρκικά κανάλια, την παρουσία Τούρκων βατραχανθρώπων πάνω στην Μικρή Ήμια. Δύσκολη μέρα σήμερα για τους συγγενείς. Τους εκφράζουμε την συμπάθειά μας και τη συμπαράστασή μας, τους συγγενείς των τριών ερών. Δύσκολη μέρα πιστεύω είναι και για τον Ελληνισμό. Όπως είπαμε και στη χθεσινοβραδινή μας εκπομπή, πριν τα Ήμια η Ελλάδα ασκούσε πλήρη κυριαρχία στα νησιά αυτά και σήμερα δεν ασκεί καθόλου κυριαρχία. Δεν ασκεί φυσικά και η Τουρκία, δεν ασκεί και η Ελλάδα. Μόνο που εδώ εξομοιώσαμε την Τουρκία με την Ελλάδα σε σχέση με την άσκηση κυριαρχίας στα Ήμια, τη στιγμή που μέχρι τότε η Ελλάδα, τα νησιά ανήκουν στην Ελλάδα, συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των νησιών που παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα από την Ιταλία και στους χάρτες. Σας είπα και χθες ότι η Ελλάδα έχει απόρριτο χάρτη της Τουρκίας. Αυτό και αν είναι ντοκουμέντο. Απόρριτο χάρτη τυπωμένο από τη γεωγραφική υπηρεσία της Τουρκίας που δείχνει τα Ήμια ότι είναι ελληνικά πεντακάθαρα. Και σήμερα κάπου είδα σε μία ιστοσελίδα ότι και οι γερμανικοί χάρτες του κράτους παρουσιάζουν τα Ήμια ως ελληνικά. Το ίδιο και οι αμερικανικοί. Όμως παρόλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση του κυρίου Κωνσταντίνου Σιμίτη, τον έχουμε ακόμα και τον πληρώνουμε να παίρνει σύνταξη, αυτό το κράτος δεν έχει τιμωρήσει ποτέ ανθρώπους οι οποίοι έχουν βλάψει τη χώρα, ούτε τους χοντικούς τους τιμώρησε για την Κύπρο. Εντάξει, ούτε αυτούς που κάναν κάτω το πραξικόπημα, δεν, το κράτος αυτό επιβραβεύει τους προδότες και τιμωρεί τους ήρωες. Παράδειγμα, οι ήρωες της Κύπρου δεν αναγνωρίστηκαν, με επίκληση διαφόρων προσχημάτων. Πέρυσι τους δώσαν ένα, ενώ αυτούς που συμμετείχαν στον πόλεμο κάτω, τους δώσαν κάτι, μια ελεημοσύνη νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, αυτά να πω ότι χθες διάβασα στις κυπριακές εφημερίδες, τις οποίες διαβάζω κάθε μέρα, ότι οι μαθητές και οι οικογένειες, οι γονείς, επωφελήθηκαν από τη χθεσινή αργία και πήγαν στο Τρόοδος που έχει πολλά χιόνια να χαρούν τα παιδιά. Δηλαδή στην Κύπρο δεν είναι τόσο μοντέρνη και προοδευτική και φιλελεύθερη όπως εμείς εδώ. Δεν έχουν καταργήσει την αργία των τριών ιεραρχών. Εδώ οι δικοί μας βουτυγμένοι στη διαφθορά, θα δείτε μετά τα χαμπέρια, βουτυγμένοι στη διαφθορά μας παρουσιάζονται και ως φιλελεύθεροι, που στην ουσία είναι ό,τι πιο σκοτεινό, μαύρο και αντιφιλελεύθερο και αντιπροοδευτικό υπάρχει. Θα σας το αποδείξω μετά. Λοιπόν, ο φίλος, ο κύριος έστειλε ένα μήνυμα, ο κύριος Φρανκ Γκρίσπος, 8747, μας λέει για τη συνάντηση του κυρίου Μητσοτάκη με τον Μπλίνκεν στο σπίτι του και πρώην με τον Πομπέο, λέει ότι αυτά δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα για την Ελλάδα. Λέει ότι δώσαμε τα πάντα στους Αμερικανούς και δεν πήραμε κάτι ουσιαστικό. Εντάξει, θα δούμε μετά τι. Δεν είναι ακριβό, δεν είναι άσπρο μαύρο πιστεύω. Επίσης μας λέει για ένα θέμα επιχειρησιακό με τα F-16 ότι ζητούν ένα χρώμα για να τα βάψουν το οποίο μειώνει το ίχνος του στα ραντάρ και δεν το δίνουν οι φίλοι μας. Επίσης, ο κάποιος Νικόλας λέει διάφορα, μου κάνει και μια παρατήρηση, τη δέχομαι, σωστό είναι. Δεν είναι δόκιμο να λέμε ο πηγαίος κωδικός, αλλά ο πηγαίος κώδικας. Εννοούμε για τους πηγαίους κώδικες του λογισμικού που χρησιμοποιούν σύγχρονα οπτικά συστήματα. Άρα, σωστός πηγαίος κώδικας και όχι πηγαίος κωδικός. Παρθαρίδης Θεόφιλος, καλησπέρα κύριε Σάβα, λύστε μου μια απορία παρακαλώ, γιατί αυτό το κράτος θα μας τρελάνει. Σαν ευρωπαϊκή χώρα, για ποιον λόγο δεν παίρνουμε ευρωπαϊκά όπλα όπως Eurofighter, Rafale και μπλεκόμαστε μόνο με τα αμερικάνικα, λέει ο κύριος Παρθαρίδης.
σήμερα υπάρχουν και πολιτικοί λόγοι. Ένας φίλος μου αξιωματικός λέει, συνηθίζει να λέει ότι εμείς λέει, δεν αγοράζουμε όπλα, πληρώνουμε λίτρα, αγοράζοντας όπλα πληρώνουμε λίτρα σε μεγάλες χώρες για να εξασφαλίζουμε πολιτική στήριξη για ένα μικρό χρονικό διάστημα για κάποιο ζήτημα. Αυτό και είναι και οι μίζες. Σήμερα ο κύριος Δένδιας, τον είδα, ήταν στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες και θα έλεγα τώρα ότι αυτό είναι και θράσος, έτσι. Είπε ότι προσπαθούμε, μιλήσαμε για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας και σε ποιο βαθμό θα μπορούσε να επωφεληθεί η Ελλάδα. Δηλαδή πώς θα επωφεληθεί, δίνεις τα δισεκατομμύρια εκτός Ευρώπης και μετά θέλεις και να επωφεληθείς. Κάτι δεν πάει καλά, δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά τώρα διαβάζω δηλώσεις, για παράδειγμα, είδα τον κύριο Πρωθυπουργό να λέει σήμερα, πήγε κάπου εκεί στην Ετωλοακαρνανία για ένα οδικό άξονα που παραδίδουν, που πηγαίνει στη Λευκάδα νομίζω, και είπε απευθυνόμενος στους αγρότες ότι είναι πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησής του η πρωτογενής παραγωγή. Συγγνώμη, θέλουν και τα λένε. Πρώτη προτεραιότητα είναι η εξυπηρέτηση των 5 μεγάλων εταιριών, αυτοί που μας έβαλαν και τα ακριβά τα τιμολόγια στη ΔΕΗ. Για μετρήστε και θα δείτε, είναι όλοι τους, διαχειρίζονται την ενέργεια στην Ελλάδα, έχουν και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, άρα κρατάνε και την κυβέρνηση από τα κάκαλα. Άρα αυτή ήταν η βασική προτεραιότητα. Βασική προτεραιότητα ήταν να βολευτούν οι μέτεροι, όλα αυτά τα φιλελευθερίδια που βρίσκονται γύρω του και όχι η πρωτογενής παραγωγή. Γι' αυτό είναι ο κόσμος στους δρόμους, δεν είναι χαζί, δεν έχει τρελαθεί ο κόσμος. Οι περισσότεροι είναι δεξιοί, καραδεξιοί και καρανεοδημοκράτες στους δρόμους. Γιατί να βγουν στους δρόμους, εάν δεν έχουν πρόβλημα επιβίωσης? Και ξέρετε τι του είπε ένας. Να ξέρουμε, θα κάνετε τίποτα ή να σηκωθούμε να γίνουμε γκαρσόνια και να πάμε στη Γερμανία? Έτσι πέφτουν πάνω στη σκληρή πραγματικότητα και έχουν το θράσος να μας λένε ότι είναι και πρώτη προτεραιότητα η πρωτογενής παραγωγή. Θα το έλεγα πάλι σαν δεν ντρέπονται, αλλά τι να το πω. Στο τέλος θα χάσει και την σημασία του αυτό που λέμε. Τώρα κοιτάξτε, από τον κύριο Μιχάλη Παπακοσταντίνου, Χατζη Κωνσταντίνου, από την Αυτεμπορική. Ραγδαία οπισθοχώρηση κατέγραψε το 2023 το κράτος δικαίου στην Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνες της Διεθνούς Διαφάνειας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Media Freedom Rapid Response, που δόθηκαν στο φως της δημοσιότητας και κατατάσσουν πλέον τη χώρα μας στις χειρότερες θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη διαφθορά και στην ελευθερία του τύπου. Βάσει των στοιχείων της έκθεσης της Οργάνωσης Διεθνής Διαφάνειας για το 2023, η Ελλάδα υποχώρησε το προηγούμενο έτος 3 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη έναντι του 2022 και πλέον βρίσκεται στην 59η θέση ανάμεσα σε 180 χώρες του κόσμου, με τον δείκτη αντίληψης διαφθοράς να διαμορφώνεται στο 49%. Πλέον σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται μόνον η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Ουγγαρία. Όλες οι άλλες είναι πάνω μας. Παλεύουμε για την τελευταία θέση τώρα στην Ευρώπη. Ανταγωνιζόμαστε, δεν το πετύχουμε, δεν υπάρχει περίπτωση. Με αυτούς που μπλέξαμε, με αυτά τα φιλελευθερίδια που είναι μαζί με το Μητσοτάκι, όλο και πιο βαθιά. Περαιτέρω η έκθεση αναφέρει ρητά ότι το κράτος δικαίου στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση και σημειώνει ότι η χώρα κατέγραψε πτώση στο δίκτυο αντίληψης διαφοράς για πρώτη φορά την τελευταία δεκαετία. Αποδίδει δε αυτή την υποχώρηση στην καταγγελόμενη παράνομη κυβερνητική παρακολούθηση δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων της κυβέρνησης, σε επιθέσεις στην ελευθερία του τύπου και στην ισχνή ανεξαρτησία του δικαστικού συστήματος. Σαπίλα, οριζοντίως και καθέτος δηλαδή στο σύστημα. Επιπλέον υπογραμμίζεται ότι η Ελλάδα βρίσκεται πλέον στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο δίκτυο ελευθερίας του τύπου. Εδώ πρωταθλητές. Απ' τα πίσω, έτσι. Πρώτη. Για να σταματήσει η πτώση, η κυβέρνηση είναι ανάγκη να εγγυηθεί την προστασία και την ασφάλεια των δημοσιογράφων, να ενισχύσει τις νομοθετικές ρυθμίσεις για το λόμπινγκ και τη χρηματοδότηση των κομμάτων και να διατηρήσει σε ισχύ μια ανεξάρτητη αρχή κατά της διαφθοράς. Καταλήγει η έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας για την Ελλάδα. Με μελανά χρώματα περιέγραψε όμως την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Ελλάδα στην έκθεσή του για την ελευθερία του τύπου και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Media Freedom Rapid Response. Η έκθεση μιλά για
συνεχή παρατεταμένη πορεία υποχώρησης της ελευθερίας του τύπου και επισημαίνει ότι οι διεθνείς οργανώσεις για την ελευθερία του τύπου προειδοποιούν όλο και περισσότερο για τους εξαιρετικά σοβαρούς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτή την υποβάθμιση, από τη δολοφονία ενός δημοσιογράφου και τις απειλές κατά δημοσιογράφων μέχρι το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων και θεμελιώδη ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την πολυφωνία και την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Καλά, πολυφωνία, ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Πάτος πάλι η Ελλάδα. Μάλιστα, εδώ τι να πούμε τώρα. Να πούμε να πάρει κανείς, δεν χρειάζεται εδώ κανονικά, έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος οργανισμός στην Ελλάδα για να μην κρεβόμαστε από τους ξένους. Να πάρει και να κάνει ανάλυση καθημερινά τα άρθρα και την ειδησιογραφία, κυρίως τα άρθρα όμως, τα άρθρα γνώμης. Εκεί να δείτε, ένας όνομα και μη χωριό έλεγε χθες ότι ακροδεξιοί που αντιτάσσονται σε αυτά τα όπλα που πήρε η Ελλάδα, ότι σχετίζονται με ροές χρήματος από τη Ρωσία. Αυτόν κανονικά πρέπει να τον καλέσει ο εισαγγελέας. Έλα εδώ. Τι εννοείται, γιατί με αυτόν τον τρόπο που είναι κανονικά φασίζουν, φασιστικός, έτσι. Δηλαδή έτσι σαν να φοβίζει τους πολίτες και τους δημοσιογράφους και τους πολίτες να εκφράζονται για να μην κατηγορηθούν ότι παίρνουν λεφτά από τη Ρωσία. Και ο συγκεκριμένος ήταν σταλινοναζίδιο. Δηλαδή ήταν παλιά στο σταλινοναζί, αλλά δεν αλλάζει, ξέρετε. Απλά από κόκκινος ναζί, από σταλινοναζί, γίνεται μητσοτακικό ναζί. Έτσι. Αυτά λοιπόν έπρεπε κανονικά, πρέπει να υπάρχει ένας οργανισμός διαφάνειας στην Ελλάδα να τα μαζεύει και να τα δημοσιοποιεί, ότι αυτοί κάνουν γραμμίστικη δημοσιογραφία, αυτοί παίρνουν εντολές από κόμματα. Προσέξτε, άλλο να κάνεις ρεπορτάζ σε ένα κόμμα και να αποδίδεις στο κόμμα κάτι άποψη και τότε κάνεις λειτουργήμα, και άλλο να λειτουργείς ως ναζίδιο μέσα στο χώρο της ενημέρωσης και να είτε να προσπαθείς να φημώσεις τις ελεύθερες φωνές, είτε να προσπαθείς να διαστρεβλώσεις την πραγματικότητα μεταδίδοντας, κάνοντας δικό σου κάτι που σου δίνει ένα κόμμα. Καλά, τι να πούμε τώρα για δε τις εφημερίδες που εκφράζουν κόμματα. Καλά, εκεί μιλάμε για το μεγάλο χάλι. Αυτά δεν είναι δημοσιογραφία αυτό καταρχάς. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός σημειώνει ότι αυτή η διάβρωση των ελευθεριών και των μέσων ενημέρωσης και η αυξανόμενη προσοχή των εγχώριων και διεθνών οργανισμών μέσων ενημέρωσης προκάλεσαν ανησυχία στις Βρυξέλλες και οδήγησαν σε μια σειρά πρωτοβολιών από την ελληνική κυβέρνηση υπό την ηγεσία του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος. Η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα κατέγραψε παρατεταμένη πτώση τα τελευταία χρόνια, με τη δολοφονία ενός αστυνομικού ρεπόρτερ, με πολλαπλές απειλές κατά της ασφάλειας δημοσιογράφων, με ένα ευρύ σκάνδαλο παρακολούθησης και κατασκοπευτικού λογισμικού και με πολυάριθμες κακόβουλες αγωγές και νομικές απειλές κατά μέσων ενημέρωσης και δημοσιογράφων, με επιζήμιες συνέπειες για την ελληνική δημοκρατία, επισημαίνεται στην αναφορά. Λοιπόν, αυτά τα γενικά, να πάμε να δούμε τώρα στο κρίσιμο θέμα, γιατί όντως είναι και κρίσιμο και σημαντικό και για τη χώρα μας. Να δούμε λοιπόν, να κάνουμε μια συνολική αφορά, γιατί το αποσπασματικό ίσως μερικές φορές να μην αποδίδει και την πραγματικότητα. F35. Πρώτον, το λάθος που γίνεται, θα έλεγα ότι είναι και εγκληματικό λάθος, είναι που προσπαθεί η Ελλάδα να παρουσιάσει ως μια τεράστια επιτυχία το γεγονός ότι η Ελλάδα αγοράζει και δεν μπαίνει στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγός, αγοράζει F35 από τις ΗΠΑ και προσπαθεί να το παρουσιάσει με τέτοιο τρόπο, στην ουσία προσβάλλοντας τους πολίτες. Διότι αυτό το οποίο, για το οποίο επέρεται η κυβέρνηση δια των παπαγάλων της, το είχε η Τουρκία από το 2002. Μας είχαν προτείνει μαζί με την Τουρκία να μπούμε στο πρόγραμμα και είπαμε ότι ο Σιμίτης και ο Γιάννος Παπαντονίου, τα δύο αστέρια που αληθόριζαν προς το Βερολίνο, ήθελαν να πάρουν 60 Eurofighter. Και λέει δεν θέλουμε. Μπήκε όμως τότε η Τουρκία. Όλο αυτό το διάστημα που η Τουρκία ήταν στο πρόγραμμα και ως συμπαραγωγός που θα εξασφάλιζε και κατά άλλους 12, κατά άλλους 20 δισεκατομμύρια δολάρια η βιομηχανία στην Τουρκία από τη συμμετοχή στην συμπαραγωγή, δεν είδα κανέναν στην Ελλάδα, τουλάχιστον
από αυτά που παρακολουθώ, μέχρι να την αποβάλω την Τουρκία από το πρόγραμμα, να ανησυχεί για το τεράστιο πλεονέκτημα που αποκτούσε η Τουρκία, αφού είχε ήδη παραλάβει 6 αεροσκάφη σε βάση του Τέξας στις ΗΠΑ. Απλά δεν ήρθαν στην Τουρκία. Και μετά με τους S-300 την απέβαλαν. Δεν είδα λοιπόν κανέναν να παρουσιάζει τόσο μεγάλη επιτυχία της Τουρκίας, όπως παρουσιάζουν τώρα με το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δέχτηκαν να μας 20 χρόνια μετά να μας πουλήσουν 20 ή 40 αεροσκάφη. Εκεί λοιπόν είναι η ένσταση. Κανείς δεν μηδενίζει την αξία του αεροσκάφους, παρόλα τα προβλήματα που αναφέρονται. Είναι ένα αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, η Ελλάδα μπαίνει στην ομάδα των χωρών, όταν το 2028 που θα παραλάβει, των χωρών που διαθέτουν αεροσκάφους πέμπτης γενιάς, είπαμε ότι δεν κάνει για το Αιγαίο, αλλά δεν χρειάζεται, έχουμε άλλα για το Αιγαίο. Είναι ένα αεροσκάφος το οποίο έχει τα εξής δύο πλεονεκτήματα σε σχέση με όλα τα άλλα. Πρώτον, ότι είναι αόρατο, έχει το στίγμα του, το ίχνος που αφήνει στα ραντάρ είναι ελάχιστο, δεν μπορούν να το... Άρα δεν ξέρει ο εχθρός πού βρίσκεται το αεροσκάφος, αν είναι στη Λέσβο, αν είναι μέσα στην Τουρκία ή αν είναι στην Κύπρο. Αυτό λοιπόν είναι ένα πλεονέκτημα. Δεύτερον, είναι αυτό το οποίο στην ουσία υλοποιεί τον δικτυοκεντρικό πόλεμο. Δηλαδή παίρνει δεδομένα τα οποία μπορεί να τα μοιράζεται, λειτουργεί στην ουσία και ως ένα στρατηγείο, τα οποία μπορεί να τα μοιράζεται είτε με άλλα αεροσκάφη που πετούν οπουδήποτε, είτε με πλοία, με τις Μπελαρά για παράδειγμα ή άλλα πλοία που θα αποκτήσουμε, είτε με στρατηγία στο έδαφος, με αντιαεροπορικά κτλ. Όλα αυτά λοιπόν είναι πλεονεκτήματα τα οποία το καθιστούν ως ένα αεροσκάφος πρώτης γραμμής. Προσθέστε στα δύο πλεονεκτήματα που ανέφερα και την εμβέλειά του, που μπορεί δηλαδή να πετάει στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Κύπρο, περισσότερο από ό,τι πετάει το Ραφάλ για παράδειγμα, περισσότερη ώρα. Που αυτό είναι κρίσιμο για την υπεράσπιση της Κύπρου, αν αποφασίσουμε κάποια στιγμή να υπερασπιστούμε την Κύπρο. Αυτά λοιπόν είναι τα πλεονεκτήματα. Είναι ακριβό αεροσκάφος, έχει προβλήματα στη συντήρησή του. Το γεγονός ότι δεν είμαστε συμπαραγωγός, μπορούμε να κάνουμε μόνο συντήρηση πρώτου κλιμακίου και τα υπόλοιπα τα κάνουμε στην Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι στο πρόγραμμα ως συμπαραγωγός χώρας. Θα δούμε τι οπλικά συστήματα θα πάρει, θα δούμε και τα κόστη και όλα αυτά. Άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι μία... να μηδενίσουμε και να πούμε ότι είναι αρνητικό το γεγονός ότι η Ελλάδα παίρνει τα F-35. Προσθέτει στο ελληνικό οπλοστάσιο, είναι ακριβό όπλο, προσθέτει στο ελληνικό οπλοστάσιο, συμπληρώνει το ελληνικό οπλοστάσιο και θα έλεγα ότι αφού ελήφθη αυτή η απόφαση και θα δούμε στο μέλλον τις λεπτομέρειες, θα πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη θάλασσα. Άλλωστε στον αέρα, ούτως ή άλλως είχαμε το πλεονέκτημα, απλά τώρα το πλεονέκτημα με τα πέμπτης γενιάς αεροσκάφη, τα F-35, ισχυροποιείται και επεκτείνεται. Αυτά. Πάμε λοιπόν τώρα στη θάλασσα. Στη θάλασσα η Ελλάδα ακύρωσε την Μπελαρά. Είπα και χθες ότι ο Χόλμπρουκ, αυτά τα είπε ο Πάγκαλος και οι δύο έχουν πετάξει στους ουρανούς. Ο Χόλμπρουκ ήταν ο Υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ που είχε χειριστεί την υπόθεση των ημείων και ο Πάγκαλος ως Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας είχε χειριστεί την υπόθεση των ημείων για την Ελλάδα. Ο Πάγκαλος λοιπόν είπε ότι σε μια συνάντηση που είχε κάνει στην Ουάσιγκτον ή στη Νέα Υόρκη νομίζω με τον Χόλμπρουκ, όταν ο Χόλμπρουκ είχε ιδιωτεύσει πλέον, του εξομολογήθηκε ο Χόλμπρουκ ότι το βράδυ εκείνο στα Ήμια που η Ελλάδα είχε την υπεροχή σε επιχειρησιακό πεδίο εκεί, δηλαδή αν μετρήσουμε πόσες μονάδες ναυτικές είχαμε εμείς και πόσοι οι Τούρκοι, πόσα χαρπούν, δηλαδή πλοία αντιπλοϊκούς πυράβλους, επιφανείας πυράβλους είχαμε εμείς και οι Τούρκοι, εμείς υπερήχαμε και στον αέρα, σε αεροσκάφη που μπορούσαν να επιχειρήσουν τη νύχτα, είχαμε την υπεροχή σε επιχειρησιακό επίπεδο. Και αφού όταν έχεις την υπεροχή δεν υποχωρείς, το πας μέχρι τέλος. Αντί να το πάμε μέχρι τέλος, υποχωρήσαμε.
Είπε λοιπόν ο Χόλμπρουκ, καλά κάνατε και υποχωρήσατε, γιατί αν τραβούσατε το σκηνή και πατούσατε το κουμπί, τα βλήματά σας δεν θα πήγαιναν στο στόχο. Έχουμε τον τρόπο, λέει, να τα εκτρέψουμε. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν? Αυτό έκτοτε έδωσε ήταν το έναυσμα, αν θέλετε, για να αρχίσουν οι ελληνικές κυβερνήσεις όλες να κάνουν ένα επιμερισμό των οπλικών συστημάτων σε διάφορες χώρες. Δηλαδή, ας πούμε το 50% αμερικάνικα όπλα, το 20% γερμανικά, το 20% γαλλικά και 10% ρώσικα. Και έτσι, ειδικά στην αντιεροπορική άμυνα, δεν μπορεί κάποιος να πει δεν θα πάει στο στόχο του, γιατί δεν είναι δικά του. Η Ελλάδα λοιπόν, εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε, αλλά να μην είμαστε και χάχες, εντάξει, να εμπιστευόμαστε, αλλά να φυλάμε και τα νότα μας. Και γι' αυτό είναι κρίσιμο το θέμα της αντιεροπορικής άμυνας. Δεν ήταν οι Λίθιοι εκείνοι οι οποίοι πήραν τους S-300, ασχέτως αν πήγαιναν για την Κύπρο, είχαμε τους Stormy 1 και τους Όσα. Η Ελλάδα λοιπόν πρέπει να κρατήσει αυτά τα συστήματα, να βρει τρόπο να τα εξυγχρονίσει, και υπάρχει τρόπος να τα εξυγχρονίσει. Υπάρχει τρόπος, επαναλαμβάνω, υπάρχει η Λευκορωσία που δεν έχουμε εμπάργο, υπάρχει η Πολωνία, υπάρχει και η ίδια η Ουκρανία ακόμα. Έχει τον τρόπο να εξυγχρονίσει τα, αν δεν μπορούμε με τους Ρώσους, να μην δοθούν. Άρα, σωστά παίρνουμε τα F-35, σωστά παίρνουμε το αεροσκάφος εναέριο ανεφοδιασμού, το Tanker, το KC-135. Εκεί που υπάρχουν τα ερωτηματικά είναι με τις LCS, αυτές που πάνε να μας πούνε ότι είναι φρεγάτες, ενώ δεν είναι φρεγάτες. Θα το δούμε και αυτό, επαναλαμβάνω, πρέπει να φέρουμε ένα ναύτη εδώ που έχει άποψη. Κατά τα άλλα, είπαμε ότι πρέπει να δοθεί βαρύτητα στη θάλασσα. Να δούμε λίγο κάποια στοιχεία εδώ. Το 2030 η Τουρκία θα έχει 30 μεγάλα πλοία, φρεγάτες, βαριές κορβέτες και αντιτορπιλικά, για να υποστηρίξει, όπως η ίδια λέει και ο Ερντογάν, τη γαλάζια πατρίδα. Η Ελλάδα θα έχει τα μισά, και αν προσθεθούν και τα περιπολικά ανοιχτής θαλάσσης που έχουν οπλισμό κορβέτας της Τουρκίας, τότε μεγαλώνει η διαφορά, η ψαλίδα. Και υπάρχει και ένα άλλο αρνητικό. Η Τουρκία τα περισσότερα τα κατασκευάζει η ίδια και εμείς αγοράζουμε έτοιμα. Εκεί που πέφτει η μίζα, είπαμε, έτσι. Επίσης η Ελλάδα πρέπει να κάνει ταχύτατα βήματα. Δεν θέλω να δικώ κανένα, τουλάχιστον στα λόγια ο Δένδιας φαίνεται ότι έχει ένα σχέδιο. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει και στα μη επανδρομένα. Είδα τώρα ότι και μη επανδρομένα παρατήρησης και οπλισμένα προχωράμε, γίνονται βήματα. Στα αντιντρόν συστήματα θέλω να πιστεύω ότι θα γίνουν ταχύτατα βήματα και θα γίνουμε πανίσχυροι, πολύ πιο ισχυροί από την Τουρκία, κρατήστε το αυτό. Επίσης να σημειώσουμε ότι η Τουρκία με τη Ρουμανία προχωρά στη συμπαραγωγή των Bayraktar. Όσο κοιμόμαστε εμείς, κάποιοι άλλοι δεν κοιμούνται. Και πρέπει να ξέρουμε το εξής, ότι χωρίς επενδύσεις, κρατικές επενδύσεις, ποιος θα πάει να δώσει λεφτά να κάνει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος όταν δεν έχει εξασφαλίσει ότι το πάρει η Ελλάδα? Εκεί έτσι γίνεται και στην Αμερική. Βάζει το κράτος τα λεφτά, κάνει την παραγγελία και μετά προχωράει ο άλλος να κάνει την επένδυση. Όταν έχει εξασφαλίσει το συμβόλαιο, να βάλει η Ελλάδα λεφτά, και αυτά τα λεφτά που θα βάλει το κράτος θα επιστρέψουν από τις πωλήσεις. Καταρχάς θα τα εξοικονομήσουμε, δεν αγοράζουμε απ' έξω, αλλά από τις πωλήσεις μετά που θα γίνονται στο εξωτερικό θα επιστρέψουν στη χώρα. Σε θέσεις εργασίας, σε τεχνολογία, υψηλή τεχνολογία, σε πολιτική ισχύ, διαπραγματευτική ισχύ. Ξυπνάτε, ξυπνάτε, γιατί κοιμηθήκαμε 24 χρόνια, κοιμάται η Ελλάδα σε αυτόν τον τομέα. Έχει ένα εκπληκτικό άρθρο, σας προτείνω, σας προκαλώ να το διαβάσετε, το οποίο το δημοσιεύουμε στο Ινφογνώμων Πολιτικά, είναι και στην Αυτεμπορική, και αναφέρεται στη σχέση που έχει αναπτύξει η Τουρκία με το ΝΑΤΟ, που αυτή η σχέση με τον τρόπο που εξελίχθηκε, παρότι η Τουρκία παρακαλούσε. Το 1948 έβαλε για πρώτη φορά αίτηση, δεν την πήραν, γιατί ήταν μια αυταρχική, μια μαύρη, κατάμαυρη φασιστική χώρα, γενοκτόνα χώρα. Στη συνέχεια ξαναέκανε αίτηση το 1950, δεν την πήραν, και μόνο όταν έστειλε στην Κορέα
στρατό, τότε πίστηκε η Ουάσιγκτον και την έβαλε στο κλαμπ του ΝΑΤΟ μαζί με την Ελλάδα το 1952. Έκτοτε όμως δημιούργησε μια τέτοια σχέση η οποία της δίνει το δικαίωμα να διεκδικεί και να προτάσει τα εθνικά συμφέροντα των νατοϊκών συμμαχικών συμφερόντων. Αυτό έχει γίνει αρκετές φορές και πλέον θεωρείται κεκτημένο δικαίωμα. Ενώ κάτι τέτοιο δεν γίνεται από την Ελλάδα. Ποτέ η Ελλάδα δεν προέταξε τα εθνικά συμφέροντα έναντι των συμμαχικών. Όταν λέμε, ρε παιδιά, δεν μπορεί ο αγροτικός τομέας να οδηγείται στην αυτοκτονία, να μην μπορούμε εμείς να εξάγουμε ροδάκινα και πορτοκάλια στις ανατολικές χώρες, στη Ρωσία επί παραδείγματι. Γιατί δηλαδή, άμα φάνε ελληνικά νεκταρίνια, ροδάκινα ή πορτοκάλια ελληνικά, οι Ρώσοι τι θα πάνε, θα γίνουν πιο επιθετικοί? Γιατί η Ελλάδα λοιπόν έναντι των συμμάχων, είτε των εταίρων Ευρωπαϊκή Ένωση είτε των ΝΑΤΟ, δεν προτάσει τα εθνικά συμφέροντα να πει, κοιτάξτε κύριε, εγώ δεν μπορώ να σκοτώσω την ελληνική αγροτική παραγωγή. Γιατί, πέστε μου αν υπάρχει λόγος, ποιος είναι ο λόγος? Αν υπάρχει λόγος να το κάνω, ποιος είναι ο λόγος? Επειδή κάποιοι παλαβοί παίρνουν αποφάσεις, πρέπει να τις... Λοιπόν, αυτό σας πληροφορώ, το κάνει η Τουρκία, διαβάστε το άρθρο, έχει παραδείγματα. Είναι η λεγόμενη συναλλακτική πολιτική. Η στάση του Ερντογάν δεν εξέπληξε κανέναν. Αμερικανικοί ειδικοί περιγράφουν συχνά πλέον την τουρκική εσωτερική πολιτική ως συναλλακτική, πράγμα που σημαίνει ότι τα τουρκικά εθνικά συμφέροντα υπηρεσχύουν των κοινών αξιών του ΝΑΤΟ. Το είπε και ο Τζέικ Σάλιβαν, στην ουσία δικαιολόγησε τους Τούρκους. Καλά λέει, οι Τούρκοι έχουν ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. Ενώ εσείς, δεν το είπε, αλλά ενώ το εννοείσαι στους Έλληνες, εσείς που δεν έχετε, υποχωρήστε. Οι Τούρκοι δεν υποχωρούν. Λοιπόν, και λέει το ιστορικό τώρα πώς εξελίχθηκε, τι σημαίνει για τον Ερντογάν, πώς χειρίστηκε το θέμα της Σουηδίας και πώς κέρδισε τελικά. Α, μην λέμε τώρα, Λοιπόν, πάμε να δούμε η Τουρκία. Σύμφωνα με την εφημερίδα Aksam, η οποία επικαλείται, την έχω δει και την έχω διαβάσει, την έχουμε βάλει κιόλας, επικαλείται πηγές του προεδρικού μεγάρου του Ερντογάν, η οποία λέει, είναι παράλογο να έρχεται στην επικαιρότητα κάτι τέτοιο, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν δεσμεύτηκε να μην χρησιμοποιεί τα F-16 στο Αιγαίο. Η ελληνική πλευρά κάνει αυτό που κάνει πάντα. Είναι δυνατόν η Τουρκία να δεχτεί κάτι τέτοιο? Κανείς δεν μπορεί καν να προσφέρει κάτι τέτοιο στην τουρκική πλευρά, πόσο μάλλον να το αποδεχτεί, να προτείνει κάτι τέτοιο. Η Τουρκία ως ανεξάρτητη χώρα που μπορεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις θα χρησιμοποιήσει τα F-16 που θα αγοράσει όπου χρειαστεί χωρίς να ρωτήσει κανέναν. Πρόσθεσαν δε από την άλλη, η διαδικασία προχωρά κανονικά, εντός 15 ημερών αν δεν έχουν αντίρρηση στο Κογκρέσο θα πάει χωρίς ψηφοφορία. Να σας πω την άποψή μου για το θέμα. Θεωρώ ότι ισχύει η πολιτική που χάραξε ο Μενέντες, ότι δηλαδή να δοθούν τα F-16 στην Τουρκία μόνο υπό την προϋπόθεση ότι θα δεσμευθεί ότι δεν θα τα χρησιμοποιεί, δεν θα τα χρησιμοποιεί εναντίον νατοϊκής συμμαχικής χώρας και εναντίον συμμάχων της Τουρκίας και της Αμερικής και εννοώ τους Κούρδους. Εκτίμηση κάνω ότι αυτή η δέσμευση δόθηκε από την Τουρκία. Απλά δεν πρόκειται να την δούμε ποτέ, γιατί το απαιτεί αυτό η Τουρκία να μην εξευτελιστεί. Θα δούμε στην πράξη τι θα γίνει. Πάντως το ότι δεσμεύτηκε, πιστεύω ότι δεσμεύτηκε και ότι εξ αυτού του λόγου το Κογκρέσο διατηρεί το δικαίωμα να ξαναπαγώσει την διαδικασία. Τώρα, ακούω ότι τις επόμενες μέρες θα έρθει, πήγε ο διοικητής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, ο κύριος Δεμήρης, στην Κωνσταντινούπολη. Πιστεύω ότι το πιο σωστό θα ήταν να συναντηθούν σε ένα ουδέτερο μέρος. Το να πηγαίνει ο Έλληνας διοικητής της Υπηρεσίας Πληροφοριών στην Τουρκία για να συναντήσει τον κύριο Καλίν, τον ομολογό του, δεν δείχνει και το καλύτερο, δεν είναι το καλύτερο για το κύρος της χώρας μας και το κύρος της υπηρεσίας. Θα μπορούσε να το δει στις Βρυξέλλες, στη Βιέννη που είναι και μια ουδέτερη χώρα. Εν πάση περιπτώσει, έγινε αυτό για να συντονιστούν
στο θέμα της καταπολέμησης του μεταναστευτικού. Δηλαδή η Τουρκία μας δουλεύει ψηλό γαζί. Δεν ξέρει η Τουρκία, το πιο αστυνομοκρατούμενο κράτος στον κόσμο. Βάρεσαν οι άλλοι το ISIS στη Χριστιανική Εκκλησία, σε 24 ώρες τους σάκωσαν. Και δεν μπορούν να πιάσουν τους διακινητές. Τι μας λέτε καλέ. Τώρα λοιπόν δέχονται οι Τούρκοι να γίνονται κοινές περιπολίες του λιμενικού του δικού μας με την ακτοφυλακή τη δικιά τους. Δέχονται να αξιοποιούν, και έγινε αυτό, να λέμε τα σωστά, το είπαμε αυτό, πληροφορίες που τους δίνει είτε η υπηρεσία πληροφοριών είτε το λιμενικό για τα κυκλώματα, και όντως εξαρτώθηκαν δύο κυκλώματα στην Κωνσταντινούπολη και στη Σμύρνη, μεγάλα κυκλώματα, παρόλα αυτά όμως το πάνε άλλα συνεχίζεται. Και στη Σύμη είχαμε χθες και στη Μυτιλίνη, εκεί δεν, ο κύριος Γερλίκαγε δεν. Εν πάση περιπτώσει θα στείλει έναν από την ακτοφυλακή της στην Τουρκία, θα πάει στη Λέσβο και λέει ότι μακάρι να λειτουργήσει, ξέρω εγώ τι να σας πω. Θα έρθει λέει ο Γερλίκαγε τις επόμενες μέρες εδώ, 21 Φεβρουαρίου, και θα συναντηθεί, αυτός είναι ένας υπεύθυνος για όλα αυτά, θα συναντηθεί με τρεις υπουργούς. Και αυτή είναι η απόδειξη το πώς λειτουργεί το ένα κράτος και πώς λειτουργεί το άλλο και μια άλλη κυβέρνηση. Εδώ θα συναντηθεί με τρεις υπουργούς. Ποιος θα συντονιστεί τώρα, πώς θα συντονιστεί το πράγμα. Κερίδης, Χρυσοχοίδης, Τηλιανίδης. Και αυτός εκεί μόνος του έχει τα... Τέλος πάντων. Μετέφρασα το άρθρο ενός Τούρκου για την επικείμενη επίσκεψη Πούτιν στην Τουρκία. Λέει λοιπόν ότι ο Πούτιν θα επισκεφθεί μάλλον στις 12 Φεβρουαρίου. Θα επισκεφτεί την Τουρκία. Προσέξτε, η Τουρκία εκβιάζει εμψυχρό το ΝΑΤΟ, αφού έχει καθυβρίσει την Αμερική, την Ευρώπη, όλους τους δυτικούς. Είστε σάπιοι, η κοινωνία σας σαπίζει, εμείς είμαστε το μέλλον. Αφού εξευτελίζει τη Γερμανία, κάνει κόμμα στη Γερμανία, παίρνει τα F-16, δέχεται την Ούλαντ στην Τουρκία. Την προηγούμενη μέρα πριν υπογράψουν για τα F-16 είδε τον Ραϊσί ο Ερντογάν και 12 του μηνός, σε 10 μέρες 12, θα δει και τον Πούτιν, θα επισκεφθεί ο Πούτιν την Τουρκία. Εκεί θα συζητήσουν μια σειρά από ζητήματα, είναι πολλά τα ζητήματα. Και θα πάω μετά για το κατά πόσο η Τουρκία μπορεί να διώξει τους S-400. Θα συζητήσουν θέματα κυρώσεων, πώς μπορούν δηλαδή να... Θα συζητήσουν θέματα αύξησης του εμπορίου, θα συζητήσουν το θέμα του κέντρου διανομής φυσικού αερίου που θα γίνει στην Ανατολική Θράκη στις 40 εκκλησίες. Η Ρωσία θέλει εκεί να διοχετεύει το δικό της φυσικό αέριο και από το Αζερβαϊτζάν και από την Κεντρική Ασία, αλλά εκεί να, από εκεί να απουλάει στην Τουρκία και το υπόλοιπο να δίνεται στην Ευρώπη. Άρα η Τουρκία γίνεται αυτός ο λεγόμενος διαμετακομιστικός κόμβος, hub όπως το λένε, ενεργειακός. Και φυσικά υπάρχει και ο συμβολισμός. Ένας πανταχώθεν αποκλεισμένος τουλάχιστον από τη Δύση θα συναντηθεί με τον πρόεδρο μιας ανατολικής χώρας. Βγάλει τα συμπεράσματά σας. Τώρα, όσον αφορά τα F-35 που είπαν θα συζητήσουν φυσικά και την Γάζα, συμπίπτουν οι πολιτικές της Μόσχας και της Άγκυρας στο θέμα της Γάζας και ο Ερντογάν θα διεκδικήσει και πάλι διαμεσολάβηση στο θέμα της Ουκρανίας. Αυτό είναι το πλαίσιο. Διαβάστε το άρθρο, το έχω μεταφράσει, είναι του Αρίφ Ασαλίογλου στο Ινφογνώμων Πολιτικά, όσον αφορά τις πιθανότητες για το F-35. Η Τουρκία, άκουγα σήμερα, εντάξει τώρα, το έλεγαν όλοι μαζί, σε ένα προπαγανδιστικό σταθμό τώρα, δεν θέλω να τους προσβάλλω τους ανθρώπους, μα δεν μπορεί να τους δώσει το S-400 στο Αζερβαϊτζάν, θέλει την άδεια της Ρωσίας. Γιατί εμείς, για να δώσουμε τους S-400 στην Ουκρανία, δεν θέλουμε την άδεια της Ρωσίας. Γιατί αλλού άλλα σταθμά, αλλού άλλα σταθμά. Εν πάση περιπτώσει, εάν ο Ερντογάν τώρα που θα βρεθεί με το φιλαράκι του τον Πούτιν, τα βάλω κάτω στο τραπέζι για το πει, κοίταξε, εγώ με τους S-400 έχω αυτές τις απώλειες και αυτές τις ζημιές. Δώσε το OK να τα δώσει στο Αζερβαϊτζάν, πάλι εσύ θα τα ελέγχεις και άσε με να πάρω αυτά και αυτά, να ξανακερδίσω τη θέση μου, είναι προς όφελος και των δύο. Όλα τα άλλα, πυρηνικό σταθμό στην Μερσίνα, φυσικό αέριο, δεν θα τα αγγίξουμε, θα πάμε μαζί. Δώσ' μου την άδεια. Τι πιστεύετε, θα τη δώσει για να επιστρέψουν στα F-35, αν θεωρεί η Τουρκία, που δεν πιστεύω ότι είναι πλέον, ότι θέλει πλέον. Τώρα, 23 δισεκατομμύρια για τα F-16, θα δώσει άλλα πόσα για να...
Δεν το ξέρω. Μπορεί να θέλει να ξαναμπεί. Πάντως, αν το θελήσει και αν θεωρεί ότι τη συμφέρει, πιστεύω ότι μπορεί να πείσει τον Πούτιν να βάλει την υπογραφή, να τα δώσει στο Αζερβαϊτζάν και να ξανανοίξει η πόρτα για τα F-35. Και τότε τι θα κάνουν οι καημένοι προπαγανδιστές, δεν ξέρω. Θα δεθεί η γλώσσα τους. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα είναι Βόρειος Ήπειρος και Κύπρος. Βλέπω ότι είδα τον κύριο Ιεραπετρίτη, μίλησε στον κύριο Χατζηνικολάου σήμερα, στον Νίκο, και είπε να τα ακούς και να λες τώρα για ποια χώρα μιλάει άραγε. Ότι έχουμε ισχυρή διπλωματία, ισχυρή εξωτερική πολιτική, μας υπολογίζουν όλοι. Αν μας υπολογίζουν όλοι, γιατί μας ξεφτελίζει η Αλβανία? Καλά. Πραγματικά δηλαδή, οι πολιτικοί δεν έχουν ενσυναίσθηση ούτε συνέστηση αυτών που λένε? Ότι όσοι ακούνε δεν είναι πρόβατα, άνθρωποι είμαστε. Διαβάζουμε, κρίνουμε, αξιολογούμε. Σε ποιον τα λέτε αυτά? Να δούμε τι μας λέει ο Νίκος Μελέτης. Εντάξει. Κορυφώνονται οι μεδοδεύσεις Ράμα για την υφαρπαγή του Δήμου Χιμάρας, καθώς το εφετείο Στατήρα να απέρριψε οριστικά το αίτημα του Μπελέρη να πάρει άδεια να οργιστεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ράμα θα εκμεταλλευτεί τις αποφάσεις του δικαστηρίου που έχει περιγράψει ως παράνομη την παραμονή στη θέση του Δημάρχου του προηγουμένου του Γκόρου και έχει συστήσει την υιοθέτηση ευρωπαϊκών πρακτικών για την κάλυψη της προσωρινής διαχείρισης του Δήμου. Και έτσι, μετά τις παλινοδίες των τελευταίων εβδομάδων, θα καθαιρέσει τον Γκόρο και ταυτοχρόνως θα προτείνει η κυβέρνηση δικό της εκλεκτό ώστε να αναλάβει προσωρινός Δήμαρχος της Χιμάρας. Να συνεχιστεί η λαϊλασία. Παρά το γεγονός ότι το δικαστήριο αλλά και ο ίδιος ο Ράμα έχουν αναφερθεί στον Μπελέρη ως εκλεγμένο δήμαρχο, αυτό δεν έχει καμία ούτε πρακτική ούτε νομική σημασία. Καθώς τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ήδη γίνει δεκτά από τις αρχές και οι δηλώσεις αυτές που λένε είναι εκλεγμένος γίνονται πιο πολύ για να ρίξουν στάχτη στα μάτια της Αθήνας. Παρά το γεγονός ότι όλο το κατηγορητήριο της ποινικής υπόθεσης έχει καταρρεύσει, διότι δήλωσαν οι άνθρωποι ότι πήραμε 5.000 ευρώ από την αστυνομία για να τα πούμε όλα αυτά. Η κυβέρνηση Ράμα κρατά τον Μπελέρη στη φυλακή και η πρόθεση είναι να καταδικαστεί με τέτοια ποινή που ακόμα και αν μειωθεί από το εφετείο να οδηγεί σε στέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων, άρα οριστική καθαίρεσή του. Αυτή η διαδικασία θα εξαντλήσει σχεδόν το χρονικό όριο της δημαρχιακής θητείας, οπότε ο διορισμένος δήμαρχος θα ασχεί καθήκοντα μέχρι το τέλος, μέχρι τις άλλες εκλογές. Μπροστά σε αυτές τις μεταδεύσεις, η Αθήνα θα πρέπει να στείλει και πανισαφές μήνυμα ότι επιμένει στην ορκομοσία Μπελέρη και αυτά. Συγγνώμη, ο Γεραπετρίτης δεν τα διαβάζει αυτά ή νομίζει ότι δεν τα διαβάζει ο κόσμος αυτά? Δεν ξέρει τι γίνεται, δεν έχουμε βορειοπειρώτες που μας τα λένε? Ποια ισχυρή εξωτερική πολιτική της Ελλάδας? Όταν δεν μπορείς να τα βάλεις με την Αλβανία και σε χορεύεις το ταψί και μας εξευτελίζει όλους μας η Αλβανία. Ποια, εκεί που αγοράζουμε, πληρώνουμε λίτρα για να κερδίσουμε λίγη πολιτική υποστήριξη με δισεκατομμύρια του κακόμοιρου ελληνικού λαού. Λοιπόν, σήμερα είναι στην Κύπρο η Μαρία Άγχελα Ολγκίν Κουεγιάρ, η οποία είδε ή θα δει Χριστοδουλίδη και τον άλλον τον εγκάθετο του Ερντογάν. Έκανε την εξής δήλωση: οι ηγέτες πρέπει να αναζητήσουν ένα κοινό έδαφος και η πρόθεση των Ηνωμένων Εθνών είναι να βοηθήσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Η ίδια είπε ότι θα ακούσει τους ανθρώπους, την κοινωνία των πολιτών, τις ανάγκες του λαού και το τι θέλει ο λαός. Μεταφέροντας δε τη δική της εμπειρία από την ειρηνευτική διαδικασία στην Κολομβία, υπέδειξε ότι το πιο σημαντικό είναι να ακούς όχι μόνο τους ηγέτες αλλά και το λαό και την κοινωνία των πολιτών. Τι σημαίνει αυτό? Εμείς λέμε διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, η Τουρκία λέει δύο κράτη και όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα η Τουρκία λέει 6 μήνες εγώ θέλω, δεν να τελειώνουμε. Όσον αφορά την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας λέει δεν έχουμε κάποιο χρονοδιάγραμμα, θεωρούμε θετική κίνηση το ότι ο Γενικός Γραμματέας στο ΙΕ έχει βάλει ειδική απεσταλμένη για την επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που ξεκίνησαν την τελευταία φορά. Αυτά και με την Κύπρο, πάμε γρήγορα στην
στο Ισραήλ. Εκεί συνεχίζεται, λέει, οι βομβαρδισμοί και οι μάχες και οι θάνατοι. Το BBC, αξιολογώντας δορυφορικά δεδομένα, μας λέει ότι την ανάλυση των οποίων έκαναν δύο πανεπιστήμια, το City University της Νέας Υόρκης και το Oregon State University, ανέλησαν τις δορυφορικές εικόνες και λένε ότι το 50-61% του συνόλου των κτηρίων του Παλαιστινιακού θύλακα έχει καταστραφεί. Από 144.000 μέχρι 175.000 κτίρια υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν ολοσχερώς από την 7η Οκτωβρίου μέχρι σήμερα. Η Χαν Γιουνίς είναι αυτή που δέχεται τώρα το βάρος των επιθέσεων. Πρώτα ήταν η πόλη της Γάζας, τώρα είναι η Χαν Γιουνίς, την οποία θεωρούν και πρωτεύουσα της Χαμάς. Τουλάχιστον 38.000 κτίρια της Χαν Γιουνίς υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν εντελώς. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, πάνω από 1,3 από τους 2,2 εκατομμύρια κατοίκους της Γάζας εκτοπίστηκαν και έχουν καταφύγει σε αυτοσχέδιους καταβλισμούς σε σκηνές στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θύλακα, στα σύνορα με την Αίγυπτο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανησυχεί για την δεινή και ταχαίως επιδεινούμενη ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα. Προέτρεψε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να εργαστούν μαζί με τη συντονίστρια της ανθρωπιστικής βοήθειας και ανοικοδόμησης, την κυρία Ζίνγκριτ Κάνγκ. Η ανακοίνωση των 15 κρατών μελών του Συμβουλίου εκδόθηκε μετά την ενημέρωση του σώματος και κλεισμένων των θερών από την κυρία Κάνγκ για πρώτη φορά μετά τον διορισμό της που έγινε πριν από ένα μήνα. Ο Υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης του Ισραήλ, ο κύριος Ισραήλ Κάντς, δήλωσε ότι το Ισραήλ θα διατηρήσει τον έλεγχο της ασφάλειας στη λωρίδα της Γάζας για πολλά πολλά χρόνια, μέχρι που να είμαστε σίγουροι ότι δεν θα μας σκοτώνουν πλέον κάτοικοι της Γάζας. Είπε ότι τα μέλη του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος Χαμάς είναι οι νέοι Ναζί και κατά την άποψή του πρέπει να εξαλειφθούν, και είπε παράλογο το ότι έπειτα από όλα όσα έγιναν στις 7 Οκτωβρίου να λένε στο Ισραήλ ότι το σωστό είναι να εφαρμοστεί η λύση των δύο κρατών. Είπε ότι δεν δεχόμαστε τις προτάσεις ορισμένων που λένε να πάρουμε εδάφη από τη Γάζα. Σημασία έχει τι λέει η κυβέρνηση και όχι τι λένε ορισμένα μέλη της κυβέρνησης. Εμείς, λέει, θέλουμε η Γάζα να παραμείνει ως έχει των Παλαιστινίων, αλλά τον έλεγχο της ασφάλειας θα τον έχουμε εμείς. Έγινε μια επιχείρηση χθες στο νοσοκομείο Ιμπν Σίνα. Τότε μπήκαν μέσα 12 άνδρες των ειδικών δυνάμεων της ΣΥΝΜΠΕΤ, της Υπηρεσίας Ιστορικής Ασφάλειας. Αυτό είναι στη δυτική όχθη το νοσοκομείο. Μπήκαν στο δεύτερο ή στον τρίτο όροφο και σκότωσαν 3 στελέχη, έναν της Χαμάς και 2 της Ισλαμικής Τζιχάντ. Ο ένας ήταν νοσηλευόμενος, οι άλλοι ήταν επισκέπτες. Πάντως είδα ότι το χαρακτήρισαν οι Παλαιστίνοι ως έγκλημα πολέμου και ότι θα απαντήσουν. Πάμε τώρα ξανά στην UNRWA, την υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες, η οποία λέει έχουμε ήδη αποπέμψει τους αυτούς που κατηγορεί το Ισραήλ. Το Ισραήλ λέει ότι δεν είναι μόνο αυτοί οι 12, είναι 1.200, χωρίς να παρουσιάσει στοιχεία. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα εκεί. Αν σταματήσει τη λειτουργία η UNRWA, θα μείνουν στον αέρα 5,5 εκατομμύρια πρόσφυγες Παλαιστίνοι στην Ιορδανία, στη Συρία, στο Λίβανο και στη Γάζα. Τεράστιο θέμα ο θάνατος των τριών Αμερικανών στρατιωτών στον πύργο 22, Tower 22, που βρίσκεται στην Ιορδανία, στα σύνορα με τη Συρία. Εκεί λοιπόν η Ισλαμιστική Οργάνωση Κατάιμ Χεζμπολάχ του Ιράκ είναι αυτή η οποία έκανε το κτύπημα. Να δούμε τι λέει ο Biden, τι απαντάει το Ιράν και τι απαντάει και η ίδια η Κατάιμ Χεζμπολάχ. Ο Biden δήλωσε χθες ότι έχει αποφασίσει με ποιο τρόπο θα απαντήσει στην επίθεση με μία πανδρομένη αεροσκάφος που δέχθηκαν στον πύργο 22, που σκοτώθηκαν οι 3 αξιωματικοί, τραυματίστηκαν 34.
μιλώντας σε δημοσιογράφος μόλις αναχώρησε από το Λευκό Οίκο με προορισμό την Φλόριδα για προεκλογική εκστρατεία, δεν είπε λεπτομέρειες, αλλά αφού πρώτα συσκέφτηκε με τους υψηλόμαθους αξιωματούχους στο Λευκό Οίκο, είπε: «Δεν χρειαζόμαστε έναν ευρύτερο πόλεμο, δεν θέλουμε πόλεμο με το Ιράν, αλλά θα απαντήσουμε», χωρίς να πει πώς και τι. Ο Biden ζυγίζει τις επιλογές και η προσδοκία είναι ότι θα υπάρξουν αντίπαινα, αλλά η χρονική στιγμή κατά την οποία θα δει απάντηση δεν ήταν σαφής. Ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ, Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί, προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα ανταποδώσει με αποφασιστικό τρόπο οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της Ιρανικής επικράτειας, Ιρανικών συμφερόντων ή πολιτών της Ισλαμικής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. Όπου και να μας βαρέσετε, είτε μέσα είτε έξω, εμείς θα απαντήσουμε, λέει. Πάμε τώρα να δούμε. Η Κατάεπ Χεσμπολάχ ή η ταξιαρχία της Χεσμπολάχ, που είναι μια πολύ ισχυρή ένοπλη φιλοειρανική οργάνωση με έδρα το Ιράκ, ανακοίνωσε σήμερα την αναστολή όλων των στρατιωτικών της επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή, σε μια απόφαση που αποσκοπεί στο να μην φέρει σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση του Ιράκ. Κατά την άποψή μου, άρπαξαν από το αυτή ή από κάπου αλλού, από ευαίσθητο σημείο, τον πρωθυπουργό του Ιράκ και του είπαν: «Κοίτα, μάζεψέ τους για να μην μαζέψουμε και αυτούς και σένα». Αυτή λοιπόν ο πρωθυπουργός είπε στην Χεσμπολάχ: «Μαζευτείτε γιατί θα σας μαζέψουμε», και είπαν: «Σταματάμε». Ανακοινώνουμε την αναστολή των στρατιωτικών μας επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων ασφαλείας κατά των δυνάμεων κατοχής, προκειμένου να αποφύγουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση την Ιρακινή κυβέρνηση. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το λαό μας στη Γάζα με άλλους τρόπους», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Κατάεπ Χεσμπολάχ Αμπού Χουσέιν Αλ Χαμιντάουι σε δήλωση που δημοσίευσε στο Telegram. Τώρα έχουμε, λέει ότι το Ιράν έχει τρεις επιλογές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχουν τρεις επιλογές. Η Wall Street Journal ήρθε σε επαφή με το Ιράν. Το Ιράν είπε ότι: «Εγώ δεν ελέγχω, είναι πολλές ομάδες, πολλοί είναι απονομένοι», οι Ιρανοί αξιωματούχοι μίλησαν, «εμείς δεν τους ελέγχουμε, πολλοί έχουν τη δική τους ατζέντα», και καταλήγει στο συμπέρασμα η Wall Street Journal ότι έχει τρεις επιλογές. Η μία είναι να χτυπήσει μέσα στο Ιράν, η δεύτερη είναι να χτυπήσει συνεργαζόμενες ομάδες και η τρίτη είναι να εντείνει και να επεκτείνει τις κυρώσεις εναντίον του Ιράν. Οι προσκύμενοι στο Ιράν Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν σήμερα Τετάρτη ότι σκοπεύουν να συνεχίσουν να στοχοποιούν αμερικανικά και βρετανικά πολεμικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα για λόγους αυτοάμυνας, αφού μας επιτίθεστε θα σας επιτίθω έμεθα, και λέει ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Gravely. Το βράδυ της Τρίτης η διοίκηση του Αμερικανικού στρατού δήλωσε ότι κατέριψε έναν πύραυλο κρουζ κατά πλοίο που εκτοξεύτηκε από την Ιωμένη στην Ερυθρά Θάλασσα χωρίς να αναφερθεί ζημιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση της κεντρικής διοίκησης λοιπόν, το Αμερικανικό εντροπηλικό Gravely κατέριψε την Τρίτη στις 22:30 Ελλάδος πύραυλο κρουζ που εκτοξεύτηκε από τους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθη προς κατεύθυνση Ιεράς Θάλασσας. Δεν αναφέρθηκαν ζημιές. Ένα καινούριο φαινόμενο έκανε την εμφάνισή του στον Ινδικό ωκεανό. Από τότε που οι Χούθοι κάνουν αυτά που κάνουν και στον κόλπο του Άντεν και στην Ερυθρά Θάλασσα, αυξήθηκαν τα φαινόμενα ένοπλης πειρατείας σε εμπορικά πλοία που συνήθως έχουν αφετηρία τις ακτές της Σομαλίας. Και αναφέρει ότι μέχρι και 700 χιλιόμετρα από τις ακτές της Σομαλίας έγινε απόπειρα σε ένα ισπανικό πλοίο νομίζω, και αναφέρει τις απόπειρες που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα στην περιοχή από πειρατές και όχι από τους Χούθη. Ο Ζωζέπ Μπορέλ, προσερχόμενος στο άτυπο Συμβουλίο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή επιχείρηση που θα εξασφαλίζει την διέλευση των πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα ονομάζεται Ασπίδες, πήρε δηλαδή ένα ελληνικό όνομα. Θα είναι όλα τα κράτη, δεν είναι όλα τα κράτη μέλη έτοιμα να συμμετάσχουν, αλλά δεν θα φέρει αντιρρήσεις κανένα, δεν έχουμε δηλαδή βέτο. Εκεί λοιπόν ο Δένδιας, τον άκουσα, έκανε δήλωση από τις Βρυξέλλες, είπε: «Πρότεινα στους συμμάχους
η Ελλάδα να αναλάβει τη διοίκηση αυτής της επιχείρησης Ασπίδες και να παραχωρήσουμε και το στρατηγείο της Λάρισας, από εκεί να γίνεται η διαχείριση όλης αυτής της επιχείρησης, την οποία διεκδικούν και η Γαλλία και η Ιταλία. Τώρα για τη σκοπιμότητα δεν θέλω να πω τίποτα, αφήστε το, πάμε. Την πάτησε ο Biden. Τι δεν του έσυρε ο Τραμπ για τους τρεις νεκρούς και για την κατάσταση που επικρατεί. Λοιπόν, ακούστε. Ποτέ δεν ήταν πιο ξεκάθαρο ότι ο Biden απλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Τραμπ. Ο πρόεδρος τον είπε, Biden δεν είναι ικανός να είναι ανώτατος διοικητής των Ηνωμένων Πολιτειών και προκαλεί λουτρό αίματος, τόνισε ο Τραμπ στη διάρκεια προεκλογικής εκστρατείας. Ο Biden οδηγεί τη χώρα μας κατευθείαν στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο και η σφαγή που δημιουργεί μόνο θα χειροτερέψει την κατάσταση. Ποτέ δεν ήταν πιο ξεκάθαρο ότι ο Biden απλά δεν μπορεί να είναι αρχηγός. Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Biden είναι αδύναμος, ανίκανος και διεφθαρμένος. Και με τις ενέργειές του, συμπεριλαμβανομένες της απόφασης να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από το Αφγανιστάν το 2021, έδωσε θάρρος και έδωσε τη δυνατότητα στους εχθρούς της Ουάσιγκτον να εξαπολύσουν χάος και τρόμο. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόσφατη επίθεση σε αμερικάνικη διοίκηση στη Συρία. Για την ασφάλειά μας και την επιβίωσή μας, ο αμερικανικός λαός πρέπει να απολύσει τον απατεώνα Biden και ολόκληρη την αποτυχημένη κυβέρνησή του, είπε ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι διαφορετικά οι σημερινές αρχές θα μπορούσαν να καταστρέψουν ακόμα πιο πολύτιμες ζωές των Αμερικανών. Κάποιος είπε ότι δείχνω να ενδιαφέρομαι για αυτά που υφίστανται οι Αμερικανοί. Εγώ δεν το κρύβω. Ενδιαφέρομαι γιατί το έχω πει τόσες φορές. Θα μου πείτε, δεν ακούν όλες τις εκπομπές. Η παραμονή των Αμερικανών στο Ιράκ και κυρίως στη Συρία είναι ένα ζήτημα που άπτεται ευθέως των εθνικών μας συμφερόντων. Πρέπει να μείνουν εκεί. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναγκαστούν να αποσυρθούν από τη Συρία. Θα είναι τραγικό για τα εθνικά μας συμφέροντα και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Και γι' αυτό ενδιαφέρομαι. Απλά είναι τα πράγματα. Για εθνικούς λόγους, για λόγους εθνικού συμφέροντος. Πώς αλλιώς να το πούμε. Έχει ένα τρομερό άρθρο της κυρίας Στασινού, δείτε το και στην Αυτεμπορική και στο Ινφογνώμων, που λέει πως το μεταναστευτικό, ενώ ο Biden δεν τα πήγε άσχημα στην οικονομία και γενικώς και σε διεθνές επίπεδο δεν έχει αποτυχίες, εντάξει ήταν η αποχώρηση από το Αφγανιστάν φιάσκο, όχι αποτυχία, αλλά αυτό το αγκάθι το οποίο θα ξαναφέρει στο Λευκό Οίκο τον Τραμπ είναι το μεταναστευτικό. Είναι ένα πολύ καλό άρθρο. Την πρώτη μέρα στο Λευκό Οίκο ο Biden σταμάτησε σχεδόν όλες τις απελάσεις. Ορκίστηκε να τερματίσει τις σκληρές πρακτικές της κυβέρνησης Τραμπ, να δείξει συμπόνια προς όσους επιθυμούν να έρθουν στις ΗΠΑ, αλλά και να θωρακίσει τα νότια σύνορα. Για τον Biden ήταν θέμα αρχής. Ήθελε να δείξει στον κόσμο ότι οι ΗΠΑ ήταν ένα ανθρώπινο έθνος, δείχνοντας παράλληλα στους συμπολίτες του ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να λειτουργήσει ξανά με κανόνες. Ο Τραμπ το 2016 είχε εκλεγεί με σημαία του το χάος των συνόρων. Τώρα λέει ξανά θα ξανάρθει, ότι πολλές πολιτείες ρεπουμπλικάνων πληρώνουν αυτούς, μπήκαν λέει πόσα εκατομμύρια, για να δείτε πόσα εκατομμύρια. Α, το 61% των... Το 61% των ψηφοφόρων λένε ότι ο Biden είναι τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνος για το κύμα των μεταναστευτικών ροών στις πολιτείες που δέχονται τους μετανάστες. Στην ερώτηση ποιον εμπιστεύονται περισσότερο να αντιμετωπίσει το ζήτημα, 52% επιλέγει τον Τραμπ, 30% τον Biden. Η διαφορά των 22 μονάδων είναι αυξημένη κατά 5 μονάδες σε σχέση με την δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου. Να γιατί θα χάσει ο Biden. Και έχει και άλλα ζητήματα, τα οποία σας καλώ να διαβάσετε το σχετικό άρθρο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάμε να δούμε το υπόλοιπο, το άλλο θέμα μας. Ο κύριος William Burns, πρώην διπλωμάτης, διατέλεσε και πρέσβης των ΗΠΑ στη Μόσχα. Οι ΗΠΑ έχουν χάσει την αμφισβήτητη υπεροχή τους στον κόσμο. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της CIA, William Burns, στο άρθρο για το Foreign Affairs,
σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώνουν μία από τις βασικές στιγμές της ιστορίας τους. Η άνοδος της Κίνας και ο ρεβανσισμός της Ρωσίας είναι σοβαρές γεωπολιτικές προκλήσεις σε έναν κόσμο έντονο γεωπολιτικό ανταγωνισμού, στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πλέον αδιαφυσβήτητη επιρροχή. Υπεροχή, είπε ο Μπέρνς. Η κατάσταση για τη ΣΥΠΑ περιπλέκεται από τη συνεχιζόμενη τεχνολογική επανάσταση, είπε ο επικεφαλής της CIA, αποκαλώντας την τεχνολογική επανάσταση ακόμα μεγαλύτερη και από τη βιομηχανική επανάσταση. Σημείωσε δε ότι ο Πούτιν αποκαθιστά την αμυντική παραγωγή στη Ρωσία, κάτι που θα τη βοηθήσει να συντρίψει την Ουκρανία και να φθείρει τους δυτικούς υποστηρικτές της. Οι νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τον Μπέρνς, περιπλέκουν σημαντικά το έργο της CIA, καθώς παρέχουν στους αντιπάλους ισχυρά νέα εργαλεία που τους επιτρέπουν να μας μπερδεύουν, να μας διαφεύγουν και να μας κατασκοπεύουν. Έτσι, η CIA απαγορεύει στους υπαλλήλους να χρησιμοποιούν το Telegram, το οποίο είναι μολυσμένο με Ρώσους κατασκόπους. Τρομερό άρθρο για τον Τραμπ στην Deutsche Welle. Δεν μπορούμε να το δούμε όλο τώρα, θα πούμε τα βασικά στοιχεία. Τρομερό άρθρο, πολύ καλό, έτσι νομίζω ότι είναι και... Επί των ημερών Τραμπ η αμερικανική εξωτερική πολιτική γινόταν συχνά μέσω Twitter. Ως πρόεδρος, από το 17 στο 21, αδιαφόρησε απροκάλυπτα για ισχύοντες κανόνες, βάζοντας πάντα πάνω απ' όλα τα αμερικανικά συμφέροντα. Τώρα για κακό μας το λες αυτό. Θα μου πεις, πρέπει να βλέπεις και τους συμμάχους, αλλά πρώτα τα συμφέροντα του κράτους πρέπει να βάζει ο κάθε ηγέτης. Ο Τραμπ ακύρωσε σειρά διεθνών συμφωνιών και απείλησε τη στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ με αποχώρηση των ΗΠΑ. Στη Γερμανία επιτέθηκε επανειλημμένα και σκληρά, ενώ την ίδια στιγμή ήταν σαφώς λιγότερο επικριτικός με τον Πούτιν. Με την Κίνα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε εμπορικό πόλεμο. Τι θα γίνει τώρα, λέει, αν επιστρέψει στο Λευκό Οίκο? Η ιστορικός και πολιτική επιστήμονας Λιάννα Φίξ από το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων, μια ανεξάρτητη δεξαμενή σκέψη στην Ουάσιγκτον, αναμένει ότι ο Τραμπ, αν επιστρέψει στο Λευκό Οίκο, θα ξεκινήσει συνομιλίες με τη Μόσχα. Μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να διαπραγματευτεί με τη Μόσχα, χωρίς να δώσει λόγο και ρόλο στο Κίεβο. Είναι αυτό που λέει: σε 24 ώρες θα τελειώσει τον πόλεμο. Και λέει ότι αυτός είναι και ένας από τους λόγους που ο Πούτιν δεν θέλει τώρα να τελειώσει τον πόλεμο. Λέει: άσχε να έρθει ο Τραμπ να δούμε. Μπορεί να τον τελειώσουμε με άλλους όρους. Τέλος πάντων, διαβάστε το. Επίσης, πάλι στο Foreign Policy ο διοικητής CIA λέει ότι είναι κρίσιμη χρονιά το 2024 για την Ουκρανία και είναι ιστορικό λάθος που οι ΗΠΑ, αν κόψουν τελικά τη βοήθεια. Η Ουκρανία και ορισμένοι από τους ισχυρότερους υποστηρικτές της πιέζουν τον ΝΑΤΟ να προκαλέσει επίσημα το Κίεβο να γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, λέει το Foreign Policy, αλλά ναι, το Foreign Policy, αλλά οι ΗΠΑ και η Γερμανία κολυσιεργούν, δεν απευθύνουν επίσημη πρόσκληση, γιατί φοβούνται ότι αν κάνουν προθύστερα βήματα, ότι αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Ένα πόλεμο ΝΑΤΟ-Ρωσίας που είναι τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Αυτό λέει το Foreign Policy. Να ξαναγυρίσουμε λοιπόν στο Foreign Affairs, στο Foreign Affairs και στον Μπέρνς. Λέει λοιπόν, η φετινή χρονιά είναι πιθανό να είναι σκληρή στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία. Αν οι ΗΠΑ αποχωρήσουν από τη σύγκρουση αυτή την κρίσιμη στιγμή και διακόψουν τη στήριξη προς την Ουκρανία, θα βάλουν ένα αυτογκόλ ιστορικών διαστάσεων. Η πρόκληση της Ουκρανίας είναι να πλήξει την αλαζονία του Πούτιν και να δείξει στη Ρωσία το μεγάλο κόστος μιας συνεχιζόμενης σύγκρουσης. Όχι μόνο σημειώνοντας πρόοδο στην πρώτη γραμμή του μετώπου, αλλά εξαπολύοντας πλήγματα βαθιά μέσα στη Ρωσία και στον Εύξεινο Πόντο. Θέλοντας να δείχνει ο Μπέρνς ότι, σαν να λέει στην κυβέρνησή του και στη Δύση, δώστε όπλα μακρού πλήγματος στην Ουκρανία. Σύμφωνα με το Reuters, τα σχόλιά του φαίνεται να αναφέρονται σε πλήγματα σε περιοχές που έχει καταλάβει η Ρωσία από την Ουκρανία και όχι μέσα στην ίδια ρωσική επικράτεια. Εντάξει τώρα, καλά. Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν ούτε ενθαρρύνουν χτυπήματα στο εσωτερικό της Ρωσίας, είχε υποστηρίξει ο αξιωματούχος της κυβέρνησης του Biden. Θα ήταν ανόητο να απορρίψουμε εντελώς τους κινδύνους κλιμάκωσης.
αλλά θα ήταν εξίσου ανόητο να τους επιτρέψουμε να μας εκφοβήσουν χωρίς να χρειάζεται, είπε ο Μπέρνς. Και είπε επίσης ότι αν τελικώς δεν βοηθήσουμε την Ουκρανία και ενθαρρυνθεί η Ρωσία και νικήσει η Ρωσία, θα ενθαρρύνει και αυτό και την Κίνα να εισβάλλει στην Ταϊβάν. Ο Μακρόν. Γενναίες και δίκαιες αποφάσεις ζήτησε από την Ευρώπη ο Γάλλος Πρόεδρος, προκειμένου να επιταχυνθεί μέσα στους επόμενους μήνες η βοήθεια στην Ουκρανία. Οφείλουμε να είμαστε έτοιμοι να δράσουμε, να υπερασπιστούμε και να υποστηρίξουμε την Ουκρανία ό,τι και να γίνει. Κυρίως στις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου, τόνισε σε ομιλία του στη Στρατιωτική Ακαδημία Κάρλμπεργκ, εκτιμώντας ότι το κόστος μιας νίκης της Ρωσίας θα είναι πολύ υψηλό για εμάς. Εδώ τώρα είχαμε μία περίεργη δήλωση του Μπορέλ που προκάλεσε και μία οργήλια αντίδραση στη Ζαχάροβα. Είπε ο Μπορέλ, δεν πρέπει να επιτρέψουμε τη συμφιλίωση της Ουκρανίας με τη Ρωσία όπως πήγε να γίνει το 2022, διότι αυτό θα δεν είναι συμφέρον προστάσεις για μας. Λέει, για άλλη μια φορά εμφανίζεται ο πειρασμός για συμφιλίωση. Αυτές οι ιδέες ήταν λάθος το 2022 και παραμένουν λανθασμένες και σήμερα. Δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε να διαμορφώσουν την πολιτική μας απέναντι στην Ουκρανία, η προοπτική της συμφιλίωσης ή τέλος πάντων της υπογραφής μιας, και λέει, συνεχίζεται τον πόλεμο σαν να λέει. Η Ζαχάροβα λέει, είναι μία ακόμα τερατώδης δήλωση, αλλά αυτός είναι τελικά ο Μπορέλ. Θα ήθελα να του κάνω μια ερώτηση. Κάνατε λάθος το 22 πιανού αιώνα, γιατί είμαστε αντιμέτωποι με το ίδιο πράγμα κάθε αιώνα. Δηλαδή πώς η Δύση βάζει τους πάντες να μαλώνουν μεταξύ τους και μετά να μην τους επιτρέπει να συμφιλειωθούν. Και λέει ότι αυτό δεν συνάδει με την ιδιότητα του Μπορέλ που είναι διπλωμάτης. Οι διπλωμάτες λέει πρέπει να επιδιώκουν τις συμφιλίωσεις, όχι τους πολέμους. Ο Ρουσλάν Μπόρτνικ είναι διευθυντής του Ουκρανικού Ινστιτούτου Ανάλυσης και Διαχείρισης Πολιτικής. Χωρίς αμερικανική στρατιωτική βοήθεια, η κρίσιμη στιγμή για την Ουκρανία θα έρθει σε 6 μήνες, είπε ο Ρουσλάν Μπόρτνικ. Το επίπεδο της δυτικής υποστήριξης μειώνεται, η κατάσταση στο μέτωπο γίνεται πιο περίπλοκη. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υποχωρούμε συστηματικά, αφού δεν έρχεται βοήθεια. Ο Σοϊγκού επιθεώρησε εργοστάσια παραγωγής και αντιεροπορικών πυράβλων και βαλιστικών πυράβλων, γιατί τελευταίος λέει πήγε σε εργοστάσια στο Εκατερινεμπούργκ στα Ουράλια. Υπάρχει μεγάλη αύξηση στον όγκο παραγωγής. Υπερδιπλασιάσαμε την παραγωγή πυράβλων που χρειαζόμαστε για την αντιεροπορική άμυνα. Έχουμε το ζήτημα των κινητήρων και το ζήτημα της επιτάχυνσης παραγωγής συστημάτων εκτόξευσης. Είπε σε βίντεο και αναφέρεται σε συστήματα S-300 και BUK. Επίσης πήγε και σε εργοστάσιο που παράγει τους πυράβλους Ισκαντέρ και Καλίμπρ. Τώρα, αυτό και το τελευταίο μας θέμα είναι αυτό. Αυτό που παίζει πολύ στην Ουκρανία είναι η διαμάχη που έχει κορυφωθεί πλέον μεταξύ του Ζελένσκι και του Ζαλούζνη. Φαίνεται ότι προχθές το βράδυ και χθες το βράδυ είχαμε διεργασίες, κάλεσε στο γραφείο του ο Ζελένσκι, έτσι γράφεται τουλάχιστον, και ζήτησε από τον Ζαλούζνη να αναλάβει, του χρήσισε το χάπι δηλαδή, φύγει από αρχηγός ΓΕΘΑ, να αναλάβει στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας Διευθυντής, νούμερο 1. Ο Ζαλούζνη αρνήθηκε και μάλιστα λένε ότι όταν αρνήθηκε τον απείλησε ότι θα υπογράψει προεδρικό διάταγμα που θα του αφαιρεί τις αρμοδιότητες, όμως αρνήθηκαν να αναλάβουν τη θέση του ΓΕΘΑ. Και ο, μισό λεπτό λίγο να δούμε, ο 58χρονος Ολεξάνδρ Σίρσκι, αρχηγός του στρατού Ξηράς, αλλά και ο 38χρονος Μπουντάνοφ που είναι ο διοικητής των στρατιωτικών πληροφοριών. Ενώ αυτοί είναι οι δύο, θεωρούνται ότι είναι άτομα που μπορούν να αναλάβουν το ΓΕΘΑ, ιδιαίτερα ο Μπουντάνοφ είναι, παρότι μικρός, παρότι έχει, δεν έχει διοικήσει μεγάλη μονάδα, τον έχουν για αρχηγό ΓΕΘΑ γιατί έχει διασυνδέσεις. Αρνήθηκαν, δεν ξέρω για ποιο λόγο, ίσως πιέστηκαν κι αυτοί, και λείψει αντικαταστάτη
ο Ζελένσκι έκανε πίσω. Πάντως, θα το δούμε το επόμενο διάστημα, ο Ζελένσκι τον φοβάται γιατί. Γιατί ο Ζαλούζνη είναι ο άνθρωπος που έκανε τον πόλεμο, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και φοβάται ότι θα είναι υποψήφιος στις εκλογές όποτε αυτές γίνουν και θα του φάει την καρέκλα. Και χωρίς καρέκλα είναι δύσκολο να επιβιώσει ο Ζελένσκι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Καληνύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.